Την τιμωρία αλλά και την ποινική δίωξη όλων όσοι ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση των τραπεζών, προτείνει ο πρόεδρος της ΕΔΙΚ, Λοΐζος Χατζηκοστής, θέτοντας μάλιστα και θέμα επιστροφής των υπερβολικών πόνους που λάμβαναν οι τραπεζίτες. Η θέση της ΕΔΙΚ είναι ότι όλοι πρέπει να τιμωρηθούν και σαν ΕΔΙΚ δεν θέλουμε να προστατευτεί κανένας. Ακόμα αν αποδειχτεί ότι και μέλη μας είχαν εμπλοκή, και αυτά τα μέλη μας πρέπει να υποστούν τις ίδιες συνέπειες με όλους τους άλλους υπευθύνους. Κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε σήμερα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κόμματος, Δημήτρη Σιλούρη, ο κύριος Χατζηκοστής άφησε και εχμές κατά του πρόεδρου της Επιτροπής Αμοιβών της Λαϊκής Τράπεζας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών, ο οποίος εφρόντισε για να εξυπηρετήσει κυρίαρχα τον εαυτό του, να περάσει εμερήσια αναποζημίωση πέραν των τυχών εξόδων, τα οποία έχει 650 ευρώ, και μετά από τις διαμαρτυρίες της δικής μας, το μείωσαν στα 400, επικαλούμενοι μάλιστα και εκθέτοντας κατά βάθος τους κρατικούς αξιωματούχους, διότι ισχυρίζεται ότι και οι κρατικοί αξιωματούχοι παίρνουν τα αντίστοιχα ποσά σαν αποζημίωση πέραν των εξών τους για τυχόν ταξίδια. Ίσως κάποιοι να πρέπει να επιστρέψουν και λεφτά πίσω, λέγει ο Δημήτρης Σιλούρης. Το Ευρωπαϊκό Κόμμα καταψήφισε τα 6 δις της υποτιθέμενης στήριξης προς τις τράπεζες, γιατί είχαμε απέτηση να έχουμε την πραγματική και ολόκληρη την εικόνα. Ο κύριος Χατζηκοστής ζήτησε τη στήριξη όλων των κομμάτων, έτσι ώστε να γίνουν σοβαροί έλεγχοι στον τρόπο διαχείρισης των τραπεζών κατά την τελευταία δεκαετία. Στο μεταξύ, αύριο θα συνεχιστεί στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής η συζήτηση για τη λειτουργία των θεσμών του χρηματοπιστωτικού συστήματος.